όλο όρθι. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Σπύρο Αλεξανδρή. Πώς το βάλες, ρε, για να δούμε τι έχει γίνει μέσα στο βράδυ. Α, καλημέρα, πήγε, Σπύρο. Έλα, Σπύρο. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Έχουμε πλούσιο αστυνομικό δελτίο. Έχουμε επιθέσεις με οπαδικά και ληστρικά κίνητρα. Να ξεκινήσουμε από τα οπαδικά, όπου την Πέμπτη το βράδυ, μετά την επιστροφή τους από τον αγώνα Παναθηναϊκός με την Τσέλσι που έπαιζε για το, Europa, για το Conference League, δύο άνδρες, ένας πατέρας 52 ετών και ο 22χρονος γιος του, με μοτοσυκλέτα επέστρεφαν από το Μαρούσι προς το Ήλιον που είναι το σπίτι τους. Σταμάτησαν σε περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας στο φανάρι, στο φανάρι Φόκων, στην περιοχή Φόκων. Εκεί τους βρήκαν 8 άνδρες, μαυροφορεμένοι νεαροί, με περιλέμια. Τους σταμάτησαν, τους έριξαν κάτω από την μοτοσυκλέτα τους. Φαίνεται πως ο γιος φορούσε ένα φούτερ του Παναθηναϊκού, καθώς και ένα μπουφάν του Παναθηναϊκού. Και πέρασε στη Φιλαδέλφεια τώρα. Τους έριξαν κάτω. Ακριβώς, τους χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα. Τους αφαίρεσαν μάλιστα το μπουφάν, το φούτερ και ένα κασκόλ στον πατέρα, καθώς και τα κλειδιά της μοτοσυκλέτας. 5 λεπτά ήταν η διάρκεια του συγκεκριμένου περιστατικού. Σύμφωνα με τα θύματα, μάλιστα, τους απείλησαν ότι θα τους σκοτώσουν ως εκδίκηση για τον θάνατο του οπαδού της ΑΕΚ, του Μιχάλη Κατσούρη, από οπαδικά αποδεκτική συμπλοκή πέρσι τον Σεπτέμβρη. Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο, ωστόσο δεν κατάφερε να εντοπίσει τους δράστες. Αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να τους εντοπίσουν. Σύμφωνα με την μαρτυρία των θυμάτων, ήταν 8 περίπου άτομα, 20 με 25 ετών, νεαροί και αυτοί, οι οποίοι τους έκαναν την επίθεση. Οπαδοί δηλαδή της ΑΕΚ. Ναι, μωρέ. Από τη Φιλαδέλφεια παίρνουν. Χάθηκε ένα νέο παλικάρι, ο Μιχάλης, που είπε ο Σπύρος. Και μυαλό δεν έχουν βάλει. Δηλαδή, αν είναι. Μα αυτό σου λέει, πάντα το εκδικηθούμε τώρα. Τι να αυτό. Ατρελαθούμε τελείω δηλαδή. Δεν πάει να συνοηθούμε τώρα. Δηλαδή, δεν μπορεί να βάλει. Καμαλίσει τη μηχανή και να έχει ένα. Και να φοράς ένα πράσινο. Ένα κασκόλ του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, τη ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ. Κινδυνεύει. Να σταματήσει το φανάρι και να σε βρει ο άλλο να σε μαχαιρώσει, α πούμε. Είναι σε δίρη. Είναι φοβερό. Τέλο πάντων, δεν υπάρχει σωτηρία από αυτού του ανθρώπου τώρα. Τι να. Λοιπόν, πάμε και στο Μαρούσι να δούμε τι έγινε. Και εκεί είχαμε μια ληστεία, ένοπλη ληστεία. Στο Μαρούσι, δύο 19χρονοι δέχτηκαν επίθεση από δύο ακόμη νεαρούς και αυτοί λίγο μεγαλύτεροι τους ήταν. Ο ένας από τους δύο έβγαλε πιστόλι και τους απείλησε να του δώσουν ό,τι είχαν πάνω τους. Τα παιδιά δεν είχαν πολλά χρήματα. Ο ένας στο πορτοφόλι του είχε 45 με 50 ευρώ. Τα έβγαλε και τους τα έδωσε. Τα πήραν και εξαφανίστηκαν πεζοί οι δύο νεαροί. Ακόμη δεν έχουν εντοπιστεί, έχει γίνει η καταγγελία στις αρχές και έχουν λάβει μάλιστα και τα πορτοφόλια των παιδιών, τα οποία έχουν οδηγηθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να βρεθούν αποτυπώματα που ενδεχομένως να συνδέσουν το περιστατικό με τις δράσεις. Πιτσιρικάδες τώρα βγάλαν όπλο, έτσι. Πιτσιρικάδες βγάλαν όπλο στους άλλους πιτσιρικάδες. Καλά τώρα, άμα 19 ήταν αυτοί και αυτοί, κατάγανε το όπλο ήταν 22, δεν ήταν πιτσιρικάδες. Ναι, ρε φίλε, αλλά. Εντάξει 20 χρονό τώρα. 20 χρονό, 20 χρονό, δυστυχώς. Εντάξει, δεν υπάρχει και ρευστό πια. Δηλαδή, όλοι έταξαν τηλέφωνα, τα λεφτά του. Σε κάρτες. Στις κάρτες, τα αυτά του. Τώρα, βγάζει τον πιστόλι τώρα. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή, ανάθεμα και έχω 1,5 ευρώ έχω στην τσέπη. Ναι, τι αφού. Να μου έρθει άλλο με τον πιστόλι. Με το κινητό και με τι έξι τέτοια. Με τις κάρτες. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι άλλο έχουμε. Έχουμε παιδιά. Δηλαδή, ξέρεις τώρα τι. Έχουμε παιδιά. Είναι στους δρόμους. Πάει το παιδί στο δρόμο, ας πούμε, για να βρεθεί ένας κερατάς, ας πούμε, να του βγάλει τον πιστόλι, να τον φάει, ας πούμε, για 10 ευρώ. Να τον απειλήσει. Κινδυνεύει. Ανά πάσα στιγμή. Πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε, ρε, εσύ, Σπύρο μου. Μέρα μεσημέρι, αυτή τη φορά στην Κυψέλη, στην οδό Κεφαλινίας, ένας 17χρονος Αφγανός δέχτηκε και αυτός επίθεση με μαχαίρι από άγνωστο δράστη. Ο δράστης είχε σκοπό να τον ληστέψει, αντιστάθηκε ο νεαρός, τον μαχαίρωσε στην κοιλιακή χώρα και έπειτα ο δράστης τράπηκε σε φυγή χωρίς να καταφέρει να το αποσπάσει κάτι. Μεταφέρθηκε ο 17χρονος στο κέντρο υγείας της Κυψέλης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και σε αυτήν την περίπτωση ο δράστης της επίθεσης δεν έχει εντοπιστεί. Ανάδρομος Ερμής ήταν χθες. Τι πάθανε και μαχαιρωθήκαν όλοι.
Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν. Δεν είχαμε τίποτα. Ναι. Μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας όμως βλέπω. Για πέρα μας και της τροχιάς. Τι γίνεται τώρα, έφυγε ο κόσμος, έχει κόσμο εκεί που είσαι. Έφυγε ο κόσμος. Εδώ έχει κυρίως ξενύχτηδες και έχει και πάρα πολλούς με μάσκες και κοστούμια. Στην αρχή παραξενεύτηκα, μετά είδα ότι είναι το Halloween τώρα, 31 Οκτώβρη. Οπότε υπάρχουν πολλά πάρτι εδώ πέρα που έχουν δώσει το παρόν. Τα παιδιά δεν τα χάνουν αυτά και σήμερα θα έχει πολλά. Μα σοβαρά τώρα, είναι και αυτό το πλαίσιο των εορτασμών. Σπύρο, εσύ που είσαι νεότερος, πάνε σε πάρτι Halloween και τα λοιπά, πολλοί κόσμος. Πάνε, ναι, τελικώς πάνε. Ε? Ναι, παιδιά, πάνε. Βλέπω και τις κολοκύθες σε καταστήματα. Αυτό με τις κολοκύθες που έχουν κάτι αλλά και σε καταστήματα. Που έχουν κάτι κολοκύθες και. Ναι, παιδί μου. Ναι, βάζει ένα κεράκι πολύ μέσα. Έχει γίνει πολύ της μόδας. Ε, ναι. Γιορτάζουμε. Και ντύνονται κιόλας. Τι κάνουν, βάζουν. Μάλιστα. Δίνονται, στολίζουν κολοκύθες, κάνουν τέτοια πράγματα και είναι πανευρωπαϊκά. Αυτό δεν είναι εδώ μόνο στην Ελλάδα, έχει έρθει από την Αμερική το έθιμο και γιορτάζουν πλέον στις 31 Οκτώβρη. Την Ιρλανδία, σαν αναπόκριες, κάτι αντίστοιχο. Ωραία, Σπύρο, θα τα βλέπουμε. Βλέπουμε εικόνες τώρα από το λιμάνι του Πειραιά, βλέπουμε. Το πλοίο εκεί πέρα ετοιμάζεται να φύγει. Να φύγει, φεύγουν Σάββατο για το πρωί. Για τις Κυκλάδες. Αυτοί τώρα, τώρα θα φύγουν 7 η ώρα, 6 και 38 είναι, 7 και 7.30 φεύγουν τα καράβια αυτά. Άρα 10 η ώρα θα είναι στην Πάρο. Ναι, άνετα, θα έχει και ωραίο καιρό. Μια χώρα, σε παρακαλώ. Σπύρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε και πάλι. Πάμε να δούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για αυτή την έξοδο.